Ξέρετε ότι υπήρξαν μέσα στο Σαββατοκύριακο απειλές, εκβιασμοί από τη μεριά της κυβέρνησης προκειμένου να συμμορφωθεί η πανεπιστημιακή κοινότητα με τις υποδείξεις. Λοιπόν, δηλαδή πώς θα κάνει εργαλειοποιεί η κυβέρνηση ακόμα και ένα θέμα καθαρά ακαδημαϊκό όπως είναι οι εξετάσεις, ακριβώς για να καμφθεί το αγωνιστικό φρόνημα των φοιτητών και των συναδέλφων μας. Λοιπόν, εμείς ζητήσαμε από τη μεριά της διοίκησης να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας και οφείλει να τοποθετηθεί και για τις απειλές και τους εκβιασμούς από τη μεριά της κυβέρνησης, αλλά και κυρίως για το θέμα που είναι το αίτιο και προκαλεί όλα αυτά, που είναι η βούληση της κυβέρνησης, όπως έχει εκφραστεί, για να καταθέσει νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είπαμε ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις στα πτυχία, τα εργασιακά δικαιώματα και τις αμοιβές των αποφύτων μας, και όχι μόνο, και στο δικό μας εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο, την απαξίωσή του δηλαδή, όπως επίσης και συνολικά για τα δημόσια πανεπιστήμια. Αυτό δεν μπορεί να είναι ανεκτό από την πανεπιστημιακή κοινότητα και ήδη όπως έχουν εκφραστεί και οι φοιτητικοί σύλλογοι, η συντριπτική πλειοψηφία, αλλά και οι σύλλογοι των μελών ΔΕΠ στα πανεπιστήμια, όπως είναι της Κρήτης μέχρι στιγμής, του Μετσοβίου, το δικό μας με Γενική Συνέλευση κτλ. Αυτά επιστρέφονται στην κυβέρνηση και οι προθέσεις της και ο τρόπος που εκφράζει τις προθέσεις της. Με αυτή την έννοια λοιπόν βρίσκει απέναντι σύσσωμη την πανεπιστημιακή κοινότητα η κυβέρνηση στις προθέσεις αυτές να καταθέσει νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ζητήσαμε από τον Πρίτανη να επιστρέψει τους χαρακτηρισμούς και τις απειλές και τους εκβιασμούς στο Υπουργείο, όπως τους καταθέσανε το Σαββατοκύριακο μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, και επίσης ότι δεν μπορεί να είναι ανεκτή οποιαδήποτε παρέμβαση για το θέμα το ακαδημαϊκό που έχει να κάνει με τις εξετάσεις και τον τρόπο δηλαδή που θα εξεταστούν οι φοιτητές, ούτε βέβαια και το ίδιο αυτό καθεαυτό το αίτιο που προκαλεί όλα αυτά, που είναι η ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων.